Με ουσία στο παιχνίδι του και χωρίς ιδιαίτερο άγχος, ο ΑΟΤ προκρίθηκε στην επόμενη φάση του κυπέλου ΕΠΣΗ, επικρατώντας τον Νέον Αλμυρού με 1-5 στο γήπεδο του Γαζίου, με τους γηπεδούχους να έχουν θετική εικόνα απέναντι σε έναν αντίπαλο που αγωνίζεται σε δύο κατηγορίες παραπάνω. Αρχικά ευκαιρίες είχε η ομάδα του Μιχάλη Κουτεντάκη με τον Ντόκο και τον Παπαδάκη, με τον τερματοφύλακα των Νέων Αλμυρού να κρατά το 0-0 με δύσκολες επεμβάσεις. Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι είχαν μια καλή στιγμή με την μπάλα να περνά παράλληλα από την εστία του ΑΟΤ μετά από εκτέλεση κόρνερ. Στην επόμενη φάση, στο 25ο λεπτό, ο Ντόκο με κεφαλιά αξιοποίησε την σέντρα του Σκουτέλη και άνοιξε το σκορ. Γρήγορα έγινε και το 0-2 μετά από έξυπνη παλιά του Φραγκιαδάκη και ιδανικό τελείωμα του Παπαδάκη στην αντεπίθεση. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΑΟΤ συνέχισε να έχει τον έλεγχο του αγώνα και στο 58 έφτασε στο 0-3 με τον Τίτο Κουτεντάκη μετά από ωραία ενέργεια του Παπαδάκη. Ακολούθησαν ορισμένες καλές στιγμές για τον έστω του Αλμυρού με τα τρία αδέρφια της ομάδας, τον Άγγελο, τον Λευτέρη και τον Γιώργο Κεφαλογιάννη, να φτάνουν κοντά στο γκολ. Το σκορ έφτασε στο 0-4 στο 72 όταν ο Παπαδάκης κέρδισε πέναλτι και ο Φραγκιαδάκης ήταν εύστοχος από τα 11 βήματα και το 0-5 σημειώθηκε στο 80 με σκόρερ τον Αντώνη Μαραγκάκη. Τελικά στο 85 οι νέοι Αλμυρού σημείωσαν τον γκολ που άξιζαν με τον 15χρονο Ηλία Πιλάλη να σημειώνει το τελικό 1-5. Για μας ήταν μια ευκαιρία να παίξουμε κάποια παιδιά που δεν έχουν πολύ συμμετοχή. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με αυτά που είδα. Είμαστε πάρα πολύ σοβαροί εμείς. Η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε πάρα πολύ και η ομάδα του των νέων του Αλμυρού και θέλω να δώσω συγχαρητήρια. Ακριβώς που είπατε, μικρά παιδιά, το μέσο όρο μας, θα καταλάβετε, γύρω στα 18-19 ετών, το μέσο όρο ηλικίας μας. Δεν αναζητάμε καν μεγάλους να μπουν. Σιγά σιγά παίρνουμε τα πάνω μας, δένει η ομάδα, έχουμε παιδιά με ποιότητα, ταλέντα τα οποία θα δουλέψουμε. Σιγά σιγά ανεβαίνουμε πάνω στη μεγάλη ομάδα. Μπορούσαμε να κάνουμε κανένα ευκαιρία να βάλουμε γκολ. Ήταν μια εμπειρία για όλα τα κοπέλια και πιστεύω ότι. Πήραμε πολλά από αυτό το παιχνίδι. Υποτιμήσαμε την αντίπαλη ομάδα. Χρειαζόμασταν αυτό το σκορ για να πάρουμε ψυχολογία ενώπιση πρωταθλήματος και να προχωρήσουμε στο κύπελο όσο καλύτερο δυνατόν είναι. Σίγουρα το κύπελο δεν είναι μια διοργάνωση που μας αφήνει αδιάφορους. Αντιμετωπίσαμε το μάτς με σοβαρότητα όσο πιο πολύ μπορούμε. Θέμε να έχουμε ανάλογη συνταγή στο πρωτάθλημα. Καθώς έχουμε τρεις σοπαλίες και μία ήττα, να σπάσουμε το ρόδι που λένε να κάνουμε και μία νίκη και ευελπιστούμε για το καλύτερο.